Φαντάσου τη σκηνή. Είναι μουσική από film noir. Είναι ένα εργαστήριο στους υπονόμους της Νέας Υόρκης. Και για κάποιο λόγο, μέσα σε αυτούς τους υπονόμους, χωράνε όρθιοι άνθρωποι που περπατάνε κανονικά και επιστημονικά εργαστήρια με κλιματισμό. Δεν έχω ιδέα γιατί σημαίνει αυτό, αλλά είναι κάτι απλό, καθημερινό, απολύτως λογικό. Επιστρέφουμε στην ιστορία. Ένας υπερήρωας ετοιμάζεται να εμποδίσει έναν κακό επιστήμονα. Τον κοιτάει στα μάτια. Όχι, σαυράνθρωπε Μανώλη, δεν μπορείς να μου κάνεις το φετινό εμβόλιο για τη γρίπη. Όχι, δεν θα σου περάσει. Βασικά δεν θα περάσει. Γιατί το δέρμα μου είναι άτρωτο. Και έτσι είμαι καταδικασμένος να αρρωσταίνω από όλες τις ασθένειες που τις έχουμε προστατέψει με εμβόλια. Πόσο φλώρος υπερήρωας που δεν μπορεί να έρθει να σε σώσει γιατί έχει ανεμοβλογιά. Έτσι είναι ο Χαλκ, δεν την πέρασε μικρός. Γεια σας, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο Netwix. Είμαι ο Στέλιος Ανατολίτης, είμαι κωμικός, δεν έχω υπερδυνάμεις και αυτό είναι το τρίτο επεισόδιο της σειράς «Κι αν ήσουν ήρωας». Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με την αυθαρσία. Θα μπορούσα να ονομάσω το επεισόδιο μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Όχι, κανένας. Ναι, μόνος μου. Έστω ότι είσαι άτρωτος. Άτρωτος ή αυθαρτός. Τι διαφορά έχουν? Καμία. Απλώς ήθελα να ανεβάσω λίγο τον δράμα της φάσης. Όταν λέμε ότι κάποιος είναι άτρωτος, πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο τίποτα δεν μπορεί να με πειράξει και στο δεν με διαπερνάει τίποτα. Και με τα δύο είσαι άτρωτος, αλλά το πρώτο είναι λίγο διαφορετικό. Το τίποτα δεν μπορεί να με πειράξει σημαίνει ότι μπορείς να προσβληθείς από πράγματα, όπως αστεία, αλλά δεν θα σε πειράξουν. Θα τυφάς τη σφαίρα, αλλά δεν θα σε πειράξει. Θα κολλήσεις ανεμοβλογιά, αλλά δεν θα σε πειράξει. Θα κολλήσεις έρπη κάποιον και θα σε πειράξει, θα σε πνίξει. Αυτό που σημαίνει δηλαδή είναι ότι δεν θα πεθάνεις από οτιδήποτε μπορεί να πεθάνει ο απλός κόσμος, η πλέμπα. Άρα, μάλλον έχεις κάτι μέσα στο σώμα σου που καταφέρνει και κερδίζει τα πάντα. Και αυτό που θα κερδίσει είναι η μεγάλη μάχη της ανθρωπότητας με το γύρας και στο τέλος τον θάνατο. Διότι αν τίποτα δεν μπορεί να σε πειράξει, αυτό σημαίνει ότι θα γερνάς, αλλά δεν θα πεθαίνεις. Δεν θα κάνεις ποτέ ζάχαρο, καρδαγγειακά, τίποτα. Θα γερνάς, αλλά δεν θα πεθαίνεις. Όλες οι κυταρικές διεργασίες που οδηγούν στο γύρας θα συμβαίνουν, αλλά δεν θα σε ενοχλεί. Αποτέλεσμα, θα γίνεις σαν σταφίδα. Θα είσαι ένα μπλομπ από σάρκα και οστά, και όχι μόνο θα είσαι σαν να πέρασε όλος ο μεσαίωνας από πάνω σου, τα φτιάξε μαζί σου, σε χώρισε, αφήνοντάς σου μόνο και έρημο να ξεπεράσει μια θυελώδη σχέση, χωρίς να νοιάζεται πλέον για σένα, δεν ξέρω καν τι λέω και αν μιλάω για το μεσαίωνα. Όχι μόνο θα είσαι υπεραιωνόβιος και θα φαίνεται, αλλά θα είσαι και ο χειρότερος συγγενής στα οικογενειακά τραπέζια. Θα είσαι 207 χρονών και θα πηγαίνεις για Χριστούγεννα με τα τετράκια έγκονά σου, τα οποία θα σε βλέπουν στα κάδρα νέο, πριν 50 χρόνια και θα μοιάζει με δημιούργημα του Κρόνενμπεργκ. Α, προ πάπου, τι ωραία που έκαναν τραμπολίνο 6 νύπια στα τεντωμένα σου πατσοκύλια. Α, προ γιαγιά, τι ωραία που αγκάλιαζε μια σεκόλια με το στήθος σου. Χώρια τις απέσιες ιστορίες που θα λες. Α, εμείς τότε δεν είχαμε τόσο σκοτάδι, άλλαξε ο κόσμος και έρχονται και σου σηκώνουν το δέρμα. Παππού, τι λες, το μέτωπο σου πέφτει πάλι στα μάτια. Το δεύτερο είναι αυτό που δεν σε αγγίζει τίποτα. Τίποτα δεν διαπερνάει το δέρμα σου. Αλλά όταν λέμε τίποτα, εννοούμε τίποτα. Σφαίρες, πριόνια, προσβολές για την αγαπημένη σου ομάδα, όλα κάνουν καθρεφτάκι. Okay, πώς γίνεται αυτό? Όλοι ξέρουμε ότι ο Σούπερμαν και οι σφαίρες δεν τα πάνε πολύ καλά. Αλλά ξέρουμε ότι είναι εξωγήινος, οπότε τα ρίχνουμε όλα εκεί. Λες και ξέρουμε. Κάνουμε τους γενετιστές. Εντάξει, έχει κρυπτονιανό DNA. Και πάλι, το DNA που μας βάλουν το κρατήσαμε. Δεν μπορεί να έχει κάτι άλλο, π.χ. JSQ. Όχι, DNA έχει, αλλά διαφορετικό. Αν πάμε όμως σε ανθρώπους, για παράδειγμα ο Luke Cage, αποκτάει αδιαπέραστο δέρμα μετά από ένα γενετικό πείραμα. Οπότε δεν του ήταν φυσικό. Ο οργανισμός του δεν έχει μάθει να λειτουργεί με αυτό. Άρα έχουμε δύο διαφορές. Μπορεί να έχεις τέτοιο δέρμα, επειδή έτσι είναι το γενετικό σου υλικό, άρα όλα καλά. Μπορεί όμως να το αποκτήσεις και το σώμα σου να μην μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα ιδιότητα. Πώς θα ήταν λοιπόν το αδιαπέραστο δέρμα σε έναν οργανισμό που έχει μάθει να δουλεύει με διαπερατό δέρμα? Και τώρα που το λέμε, τι στο καλό είναι το δέρμα? Καλή ερώτηση, φίλοι μου, καλή ερώτηση. Χαίρομαι που μου την κάνατε. Είμαι τρελός μόνος μου που τις κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Το δέρμα είναι ένα όργανο που δεν βρίσκεται μέσα μας, αλλά βρίσκεται έξω μας ή πάνω μας. Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος. Ναι, είναι το δέρμα, εντάξει! Έχει έκταση σχεδόν 2 τετραγωνικά μέτρα και ζυγίζει περίπου 3,6 κιλά. Ο υποπόταμος έχει δέρμα πάχους 6 εκατοστών, ζυγίζει έναν τόνο και μπορεί όντως να σταματήσει σφαίρες. Το δέρμα μας είναι από μόνο του μια υπερδύναμη. Μας κρατάει ζεστούς, αδιάβροχους, προφυλάσσει από τις αλλαγές της θερμοκρασίας, από την περίοδο
ίδιο ακτινοβολία, αλλάζοντας κυριολεκτικά χρώμα και από διάφορα χημικά. Επίσης, παράγει αντιβακτηριδιακές ουσίες που προστατεύουν από τις μολύνσεις και φτιάχνει τη βιταμίνη D που χρειάζονται τόσο πολύ τα κοκαλάκια. Και όλα αυτά όντας σούπερ ελαστικό, ώστε μας επιτρέπει να κινούμαστε ελεύθερα. Και αν θέλουμε να βάλουμε ή να χάσουμε κανένα κιλό, αυτό είναι εκεί, αδελφότητα. Παραμένει. Και επειδή είναι τόσο τέλειο το δέρμα, εδώ ξεκινάνε τα προβλήματα. Το δέρμα μας είναι ζωντανό. Επικοινωνεί μονίμως με το περιβάλλον, σαν την έκτη αίσθηση. Αν του κλείσουμε το ένα από αυτά, είναι πολύ πιθανό να σταματήσουμε να είμαστε άνθρωποι. Για παράδειγμα, το δέρμα μας είναι γεμάτο νεύρα. Αν είναι άτρωτο, νιώθει πόνο. Γιατί μπορεί να μην το διαπερνάνε οι σφαίρες, αλλά τα νεύρα είναι εκεί. Και κάθε φορά που σε χτυπάει μια σφαίρα, πονάς κανονικά. Οπότε μιλάμε για μια υπερφόρτωση του νευρικού συστήματος, την οποία μπορεί και να εκραγεί το κεφάλι σου από τον πόνο. Οπότε, αν δεν λειτουργούν τα νεύρα, τότε δεν νιώθεις ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε την υγρασία, ούτε τίποτα. Αυτόματα χάνεις την αίσθηση της αφής. Και αν νομίζετε ότι αυτό είναι εύκολο, δοκιμάστε να γεμίσετε ένα ποτήρι με νερό με μουδιασμένο χέρι. Δεν έχω σπάσει πιο εύκολα ποτήρι στη ζωή μου. Θα έπρεπε απλώς να το κοιτάω για να σπάσει. Το δέρμα επίσης παίζει ρόλο στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, τη λεγόμενη ομοιόσταση. Αν αυτό το δέρμα είναι αδιαπέραστο, τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει ο υδρότας. Δεν μπορεί να βγει ώστε να ψυχθεί το δέρμα και να πέσει η θερμοκρασία μας, αφήνοντάς μας εκτεθειμένους στην υπερθέρμανση και τη θερμοπληξία. Οπότε, τι συμπέρασμα βγαίνει? Είναι μια καλή δύναμη ή μια κακή δύναμη? Φυσικά δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση εγώ, αλλά εσείς. Γιατί για άλλη μια φορά σας ρώτησα στο Instagram τι θα κάνατε αν ήσασταν άτρωτοι. Πήρα 183 απαντήσεις. Προσέξτε, τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Το 80% είπε ότι θα έκανε κάτι καλό, αλλά το εκπληκτικό ήταν ότι από αυτούς το 40% τουλάχιστον ήθελε να κάνει μια πράξη που κανονικά θα ήταν αυτοθυσία. Ήθελε να μπει σε φλεγόμενα κτίρια, να φροντίζει παιδιά σε εμπόλεμες ζώνες, να μπαίνει μέσα σε τράκες, να κάνει. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Από τους υπόλοιπους 20% που διάλεξαν το αρνητικό, το μεγαλύτερο ποσοστό θα έκανε απλώς βλακίες. Όχι, κυριολεκτικά βλακίες. Βλακίες. 4 άνθρωποι είπαν ότι θα ταξίδευαν χωρίς μάσκα λόγω της πανδημίας. Και εδώ λίγο ανησυχώ. Παιδιά, είστε άτρωτοι. Κανείς δεν είπε ότι δεν είστε μεταδότες. Επίσης, τη μάσκα δεν τη φοράμε για εμάς, τη φοράμε ώστε τα σταγονίδια μας που περιέχουν τον ιό να μην πάνε στο μικροπεριβάλλον στο οποίο κινούμαστε. Τη φοράμε για τους άλλους. Είναι ένα κοινωνικό μέτρο. Όπως και το εμβόλιο, δεν το κάνουμε μόνο για εμάς, το κάνουμε για τους άλλους. Και αυτό το βρήκα λιγάκι επικίνδυνο, γιατί κλείνουμε ένα χρόνο στην πανδημία και δεν θυμάστε τα βασικά. Θεωρώ ότι έχουμε χρέος ως εκπομπή να το αναφέρουμε. Έχουμε? Έχουμε. Αγαπημένες μου απαντήσεις. Λοιπόν, για πρώτη φορά εισάγω μια νέα κατηγορία, την πιο γουτουφού απάντηση, διότι ο Ιάσονας μου είπε «Καρφώνω πρόκες με το κεφάλι μου». Γιατί με το κεφάλι, γιατί όχι με την παλάμη? Πάρα πολύ ωραίο σχόλιο στα αγγλικά με το οποίο γέλασα πάρα πολύ, το έστειλε η Αθανασία και μου είπε «Every zoo is now a petting zoo». Η μετάφραση είναι ότι κάθε ζωολογικός κήπος πλέον είναι ένας ζωολογικός κήπος στον οποίο μπορώ να χαϊδεύω τα ζώα. Αγαπημένες ήταν 3 απαντήσεις, γιατί μου έστειλε τη μία μετά την άλλη και μου είπε: πρώτη απάντηση, πίνω όσο δεν πάει. Δεύτερη απάντηση, τρώω όσο δεν πάει. Τρίτη απάντηση, τρέχω όσο δεν πάει. Και το μόνο που έχω να πω είναι ότι με τόσο ποτό και φαΐ, πίστεψε με, το τρέξιμο δεν είναι στις προτεραιότητές σου. Ο καλύτερος φίλος είναι το μπάνιο. Και μία από τις αγαπημένες μου απαντήσεις, την οποία μου έγραψε: μπαίνω σε έναν βιομηχανικό φούρνο με πίτσες για να δω πώς νιώθει μια πίτσα όταν ψήνει. Η Τζέννη έγραψε κάτι το οποίο κάθε Χριστούγεννα το σκεφτόμαστε όλοι, νομίζω, είναι το «τρώω κουραμπιές στον καναπέ χωρίς χαρτοπετσέτα μπροστά στη μάνα μου». Αλλά δεν θα κλείσω με ένα αστείο σχόλιο, θα κλείσω με ένα σχόλιο τροφή για σκέψη. Η Ελένη μου έγραψε: «Σωματικά άτρωτη, βγαίνω έξω τα βράδια μόνη μου χωρίς άγχος». It's the truth, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό ήταν το επεισόδιο, τα λέμε στο επόμενο με μία από τις πιο ηθικά θολές υπερδυνάμεις, την τηλεπάθεια. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, μπορείτε να αφήσετε ένα like και να τσεκάρετε στην περιγραφή το Instagram για να μπορέσετε να απαντήσετε και εσείς αυτές τις καταπληκτικές ερωτήσεις που κάνω στο Instagram. Επίσης, μπορείτε, αν δεν σας άρεσε το επεισόδιο, δεν ξέρω γιατί είστε ακόμα εδώ. Είναι το τρίτο επεισόδιο της σειράς. Ωραία, μην ξαναδείτε άλλο επεισόδιο. Είναι το τρίτο, δηλαδή έχει αρχίσει να γίνεται λίγο περίεργο. Γράψτε μας στα σχόλια τι θα κάνατε αν ήσασταν άτρωτοι, αδιαπέραστο δέρμα ή οτιδήποτε. Και μην ξεχνάτε, το δέρμα μας είναι ήδη μια υπερδύναμη. Οπότε καλό είναι να το προσέχουμε. Θέση για χορηγό, αντιλιακό, ενυδατικές, ακμή, ξέρετε τώρα.